Νομίζω πως τα γεγονότα, τα βία αυτά γεγονότα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ ήταν μία νομοτελειακή εξέλιξη. Και το λέω αυτό γιατί αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να τα δούμε μέσα από την... να δούμε τις αιτίες τους, οι οποίες δεν είναι άσχετες με τον ρόλο του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ απέναντι σε έναν λαό, τον Παλαιστινιακό, παίζοντας τον τοποτηρητή των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην αντιπαλότητα βέβαια των, αυτών των ιμπεριαλιστικών κέντρων, των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και τους ανταγωνισμούς που αναπτύσσονται εκεί πέρα. Άρα ήταν κάτι που το περιμέναμε αυτό. Κύριε Ξανθόπουλε, κύριε Παπαναστάση, ο κόσμος λέει έχουμε βγει από τα μνημόνια ή δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αν δηλαδή βγαίνουμε από τα μνημόνια, αλλά είναι απαράβατη η νόμη, ας πούμε, του 12 και όσα ακολούθησαν το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, τότε δεν συζητάμε. Νομίζω πως η μεζούρα στην απάντηση, στο ερώτημά σας για το αν βγήκαμε ή όχι από τα μνημόνια, το καθορίζουν οι εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων, οι οποίοι ζουν και βασιλεύουν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν η καθημερινότητα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των λαϊκών νοικοκυριών αναμφίβολα και αναντήρητα είναι τρεις χειρότεροι από την εποχή πρώτων μνημονίων. Αυτό δεν μπορεί να το συζητήσει, να το αμφισβητήσει κανένας. Άρα λοιπόν οι συνέπειες αυτής της πολιτικής, μπορεί να εντάσσουμε σε αυτήν και τα μνημόνια, είναι παρούσα και είναι μια πολιτική καθαρά αντιλαϊκή. Τώρα, σχετικά με την απόφαση, με τη δικαστική απόφαση την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, ήθελα να πω δύο λόγια. Ότι όταν τα δικαστήρια εφαρμόζουν, στηρίζουν την κυβερνητική πολιτική, γιατί αυτός ο ρόλος και ο χαρακτήρας της δικαιοσύνης στηρίζει την κυβερνητική πολιτική, τότε τα κυβερνητικά επιτελεία, οι υπουργοί χαρακτηρίζουν την δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη και είναι μάλιστα και το ιερό δισκοπότηρο αυτή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όταν όμως τα δικαστήρια παρεκκλίνουν έστω και ελάχιστα με μία τους απόφαση στην κυβερνητική πολιτική, τότε έχουμε να ακούμε από τους υπουργούς, όπως ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη, ότι δεν μπορούν τα δικαστήρια να ασκούν δημοσιονομική πολιτική. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δικαστήρια κατά κόρον στηρίζοντας την κυβερνητική πολιτική, πριν ακόμη κηρυχθεί μια απεργία για παράδειγμα, την έχουν βγάλει παράνομη και καταχρηστική. Το ίδιο στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Και για να κλείσω, ήθελα να πω το εξής. Μην τρέφουν αυταπάτες οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και όλα αυτά τα θύματα των μνημονίων, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι με δικαστικές αποφάσεις θα τους χαριστούν τα κλεμμένα. Αυτή τη στιγμή μόνο ο αγώνας, η διεκδίκηση και η σύμπραξη με τις τακτικές δυνάμεις, μόνο αυτές μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα και πραγματικά να διασφαλίσουν τη ζωή τους, τις αμοιβές τους και όλα τα στοιχεία τα οποία πραγματικά τους βάζουν σε σύγχρονο πλάνο. Στον πρόεδρο. Για το θέμα τώρα της δικαστικής απόφασης, ήδη σας είπα ότι η θέση δική μας είναι ότι οι αποφάσεις, τη δικαιοσύνη είναι ένας μοχλός ο οποίος στηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Άρα αυτή τη στιγμή η απόφαση η οποία πήρε δυσαρεστεί μεν την κυβέρνηση και την φέρνει φαινομενικά σε μία αντίθεση, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι εργαζόμενοι και να μην εφησυχάζουν από τέτοιες δήθεν φιλεργατικές αποφάσεις, ότι καμία δικαιοσύνη δεν θα τους δώσει τα κλεμμένα χρήματα τα οποία ήδη έχουν χάσει την περίοδο της οικονομικής χρήσης, αλλά αυτά θα τα κερδίσουν μόνο με τον αγώνα τους μέσω των σωματείων τους και πάμε τελευταίος γύρος συνδικαλιστικών εισφορέων.